είναι, έχει ζητήσει πριν από εσάς ο κύριος Κουίκ, εν συνεχεία εσείς, εν συνεχεία ο κύριος Παπάς και εν συνεχεία ο κύριος Βενιζέλος. Με τη σειρά κατά την οποία ζητείτε ο λόγος, σας δίνετε ο λόγος. Ο κύριος Κουίκ έχει ζητήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ομολογουμένος ο τίτλος της ημέρας. Ήταν ο τίτλος της ημέρας, στέλεχος του κόμματος Σαμαρά. Δεν ξέρω αν είναι από εκείνους που τον αγαπούν ή από εκείνους που δεν τον πάνε μέσα στο κόμμα του. Με αυτά που διαβάζω τουλάχιστον, έτσι δεν θέλω να παρεβαίνω στα εσωτερικά. Που μέχρι τώρα θεωρούσε καταστροφή για την Ελλάδα τις εκλογές, αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, να ζητάει εκλογές. Και δεν σας κρύβω, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ότι ήμουν από εκείνους που προτιμούσαν τις εκλογές από το δημοψήφισμα. Ανεξάρτητα με το αν η δική μου η δημοκρατική συνείδηση τάχθηκε με την θέληση της πλειοψηφίας και βεβαίως με αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εδώ και τώρα εκλογές. Εδώ και τώρα. Όχι για να βάλουμε τίτλους τέλους στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχομένως να βάλετε εσείς τίτλους τέλους στο δικό σας τον αρχηγό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να φύγω από τα δικά σας και θα ήθελα να πάω για λίγο, επιτρέψτε μου, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ευρωπαϊκά, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εμάς τον εξάρτητους Έλληνες, ως κόμμα δραχμής. Και έχουμε αποδείξει εμείς ότι είμαστε ευρωπαϊστές από τότε που γνωρίσαμε τους εαυτούς μας, κύριοι. Και να υπενθυμίσω, κύριε Γιακουμάτο, να υπενθυμίσω ότι όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο Ζάπιο Μέγαρο υπέγραφε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε μέσα από την αίθουσα. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι είναι και το κόμμα που δια του τότε αρχηγού τους, του Κώστα Σιμίτη, φτιάξανε όλη εκείνη την εικονική πραγματικότητα με τα swaps, δύο δις Goldman Sachs κέρδη, για να μας βάλουν μέσα σε ένα ευρώ και για να πληρώνουμε τις αμαρτίες του τρόπου με τον οποίο μας έβαλαν μέσα στο ευρώ μέχρι σήμερα. Και να υπενθυμίσω ακόμα, κύριε Γιακουμάτο, ότι είναι το κόμμα εκείνο το οποίο με τους δικούς τους ανθρώπους δεν επέτρεψαν στον Κώστα Μητσοτάκη να κάνει τις μεταρρυθμίσεις στη δεκαετία του 90. Γιατί εγώ ήμουν στο ραδιόφωνο η ντουντούκα του τότε, κύριε Γιακουμάτου. Όμως από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Και από τότε άλλαξαν και πάρα πολλά στο πολιτικό σκηνικό. Και χρειάστηκε κάποιοι να ορθώσουν το αναστημά τους απέναντι στην Ευρώπη του κάθε Σόιμπλε, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να είναι το αφεντικό. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν εκείνος που μιλούσε, κύριε Γιακουμάτο, για την Ευρώπη των λαών, των εθνών και της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι το κόμμα εκείνο το οποίο έλεγε τότε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, ήταν το κόμμα εκείνο που έβγαλε και έναν αρχηγό, ο οποίος μας μιλούσε το 2010 για κάποιο global government, αν το θυμίστε καλά. Παγκόσμια διακυβέρνηση. Γιατί αυτό εξέφραζε. Με τους τραπεζίτες, με το Δέλτα Νιτάφ που έβαλε μέσα στην Ευρώπη, φαίνοντας τη συμφορά στην χώρα. Όπως κατέθεσε εγγράφος, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση στη Βουλή, το δημοψήφισμα, και αυτό είναι γραμμένο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσετε, εντάσσεται μέσα στη διαπραγμάτευσή μας με τους θεσμούς, που σημαίνει ότι εντάσσεται μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε για να βρούμε μια λύση βιώσιμη μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στο ευρώ. Είναι η προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να μην φορτώσουμε με νέα χρέη τις επόμενες γενιές. Διότι εάν προκρίνουμε τη λύση και τα μέτρα που μας δίνουν οι θεσμοί, και φαντάζομαι ότι εσείς τα ξέρατε πριν τα μάθουμε εμείς ως κυβέρνηση, από τους θεσμούς εννοώ, τότε δυστυχώς θα έχουμε υποθηκεύσει όχι μόνο το μέλλον των παιδιών και των εγγονών,
που το έχετε κάνει ήδη εσείς, αλλά και το δυσέγγωνον. Και ξέρετε, τέτοια εντολή δεν την πήραμε τον ελληνικό λαό στις 25 Ιανουαρίου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι άκρος ενοχλητικό αυτό το κύμα της ομολαγνίας που ξεσπάει για μια ακόμη φορά από το κόμμα Σαμαρά. Και κυρίως από πολλά ΜΜΕ, επαναλαμβάνοντας το σκηνικό τρόμου της πρόσφατης προεκλογικής περίοδου που δεν σας οδήγησε πουθενά. Πουθενά. Απέναντίας ενδεχομένως να έπαιξε και ρόλο στην καταδίκη σας. Αναφέρομαι από τα αποτελέσματα της κάλπης. Κάτι που επίσης διαβάζω σε εφημερίδες ότι αποτελεί και θέμα συζήτησης εσωκομματικό δικό σας. Αλλά δικό σας θέμα δεν δικό μας. Το ξεκαθαρίζω. Δεν πήραμε εντολή στις 25 Ιανουαρίου να φύγουμε το πω ευρώ. Άρα εκεί μέσα παλεύουμε για τη λύση και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ΚΚΕ, το οποίο υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι οι ΑΝΕΛ είναι ευρωπαϊστές. Ναι, ναι, είμαστε λάτρεις της Ευρώπης, αλλά παραλαμβάνω των λαών, των εθνών και της αλληλεγγύης. Δεν πήραμε εντολή. Ναι, είμαστε ευρωλάγνοι, αλλά δεν είμαστε τρομολάγνοι. Και προπαντός δεν είμαστε σοβιετολάγνοι, αγαπητέ φίλε. Δεν πήραμε εντολή να συνεχίσουμε τα μνημόνια. Άρα την επόμενη Κυριακή θα πρέπει πραγματικά με εθνική ανάταση να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να βοηθήσουμε στον έντιμο αγώνα της αυτή την κυβέρνηση. Και καλούμε σε συστράτευση επί της ουσίας όλα τα κόμματα. Πόσες φορές δεν έχετε αναφερθεί εσείς για εθνικές προσπάθειες και εθνικές στρατεύσεις, βέβαια κατόπιν εορτής, μετά τις εκλογές. Το ζητάμε όμως εμείς επί της ουσίας. Όταν μιλάτε για εθνική ενότητα, να βάζετε πλάτες πραγματικά την ώρα που πρέπει. Δεν πήγαμε, ξέρετε, όπως οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμάρα, Βενιζέλου στους θεσμούς με τα χέρια κάτω να λέμε ναι σε όλα. Απέναντίας βάλαμε όχι μόνο την επιβεβλημένη αξιοπρέπειά μας, όχι μόνο θέματα ανάκτησης εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά πάνω απ' όλα το αιτούμενο ήταν να μπούμε επιτέλους σε μια αναπτυξιακή πορεία. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι πρέπει να τελειώνουν και αυτού του είδους τα φαινόμενα, τα δυσάρεστα, τα αρρωστημένα φαινόμενα με τα ATM και με τις τράπεζες. Έχουν ξεκινήσει από την προεκλογική περίοδο. Λυπάμαι που δεν παρενέβη ούτε ένας εισαγγελέας. Τότε, αλλά και πρόσφατα, όταν βιάνουν δικά σας στελέχη και τρομοκρατούν τον κόσμο ότι την άλλη μέρα θα βρουν τίποτα στα ATM. Τα χρήματα των Ελλήνων πρέπει να σας πω ότι είναι απόλυτα εγγυημένα. Απόλυτα εγγυημένα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα καταλάβει και η Ευρώπη ότι δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη έτσι όπως την αραματίζεται όποιος Σόιμπλε. Των δύο ταχυτήτων, με τον Νότο να είναι πεταμένο σε μια γωνιά και με εμάς την Ελλάδα να την έχει κάνει με τη δική σας την ανοχή πειραματόζω. Ότι πρέπει να γίνουμε επιτέλους η Ευρώπη των λαών, των εθνών και της αλληλεγγύης. Θα το τονίζω, θα το φωνάζω, θα το λέω μέχρι να το ακούσετε για να το καταλάβετε. Και αν εμάς, διότι αυτό δεν το ακούω κάπου κανένα να το λέει μέσα εδώ. Πολιτική κάνουμε. Πολιτική, για πολιτική μιλάμε. Και αν εμάς, βάζω εισαγωγικά, μας τιμωρούν για παραδειγματισμό, έτσι νομίζουν τουλάχιστον, γιατί θέλουν να γλιτώσουν τις συνέπειες επερχόμενες ισπανικές εκλογές, κανείς δεν το λέει μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τότε κάνουν ένα μεγάλο λάθος να διαπραγματεύουν μέσα στη διαπραγμάτευση της Ελλάδας τον βραχίωνα της ισπανικής πολιτικής σκηνής, να μπερδεύουν Ραχόι και Ποντέμος και τις εκεί επερχόμενες εκλογές. Γιατί κακά τα ψέματα που είναι πολλοί αναλυτές το συνδέουν. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι δεν έχουν το δικαίωμα πολιτικοί να υποδεικνύουν ξένοι, Ευρωπαίοι πολιτικοί, ποιοι και ποια κυβέρνηση θα πρέπει να διοικεί την πατρίδα μας, διαφωνώντας και βάζω πολλά θαυμαστικά για τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος με την ευθύνη της επιλογής της κυβέρνησης που θέλει ο ίδιος ο λαός της. Η Ελλάδα, όπως σας είπα πριν, θα είναι εκείνη η οποία θα ακολουθήσει αυτό το οποίο θα το πω για μια ακόμη φορά επανελάμβανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε σήμερα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Οι οποίοι δεν βγαίνουν να κάνουμε θέατρο έξω και να πούμε. Τη συμπεριφορά που έχουμε θέσει. Μόνο τότε το κοινοβούλιο μπορεί να λάβει μια ορθή και σωστή απόφαση. Ο κύριος, παρακαλώ. Και εμείς θέλουμε να μείνουμε σε μια Ευρώπη έξω από μνημόνια που να μπορούμε να ελέγχουμε την πατρίδα μας. Και όχι να έχουμε τους γκαουλάιντερ πάνω από το κεφάλι μας και μάλιστα να κυβερνιέται από κυβερνήσεις με υπαγορεύσεις ξένων κειμένων που θα έπρεπε να έρθουν εδώ ως νομοθετήματα. Πάντως, να τονίσουμε ότι την Κυριακή
για μία ακόμη φορά την Κυριακή, για μία ακόμη φορά στο Πάρει το Ποτάμι, αυτό που θα σας πω, θα δώσουμε πραγματικά να βάλω την κατάληξη. Δεν έχει εξαντλήσει το χρόνο ο Υπουργός, δικαιούται, δικαιούται 10 λεπτά. Δεν έβαλα το χρόνο στην έναρξη και γι' αυτό δεν τον έβαλα μετά, γιατί έτσι θα του έδινα περισσότερο. Τον κοιτάω το χρόνο, έχω υπόψη μου. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνεται. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Απλά κοιτάω προς το μέρος εκείνων οι οποίοι είπαν ότι θα στηρίξουν την εθνική προσπάθεια. Και θέλω να δω την Κυριακή ποια εθνική προσπάθεια θα στηρίξετε. Αυτή η οποία θα βγάλει βάρη από τις πλάτες του ελληνικού λαού, ή εκείνη την προσπάθεια η οποία νομίζετε ή συνυπογράφεται, δίδεται σε ένα σημείωμα που λέει ότι θα πρέπει να πληρώσουν, όπως έλεγα πριν, και τα δισέγγονά μου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, κύριε. Σε καμία περίπτωση. Μείνετε λοιπόν εσείς μέσα στα θολά νερά του ποταμιού σας και αφήστε μας εμάς να βλέπουμε τον ήλιο της Ελλάδας, αν μη τι άλλο. Ευχαριστούμε.